Καλησπέρα κύριε Σαγιά, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Χαίρετε κύριε Βούτσιν, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και έχουμε πολλά να πούμε, θα τα συμπυκνώσουμε όσο μπορούμε σήμερα και θα ξανακάνουμε ραντεβού. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω, επειδή είστε και εκπαιδευτικός, τι σημαίνει η παρουσία του κυρίου Γαβρόγλου χθες στα Ψαχνά και συνολικότερα για το ΑΕΗ, το Πανεπιστήμιο όπως το ξέρουμε, και το ΤΕΙΣΤΕΡΑΣ. Λέγεται ότι τριχοτομείται το ΤΕΙΣΤΕΡΑΣ και κουβέντα για το Πανεπιστήμιο δεν ακούμε. Και σαν εκπαιδευτικό θέλω την άποψή σας και ως επικεφαλής συνδυασμού. Τόσο ως εκπαιδευτικός όσο και ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδος, αλλά και μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, είμαι αυτός ο οποίος έχει κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου πολύ νωρίς. Σίγουρα έχετε στο αρχείο σας ακόμη και τη συνέντευξη που αναγκάστηκα να δώσω για να θορυβηθούν οι κρατούντες στην περιοχή μας και να κατανοήσουν ότι τα πράγματα πηγαίνουν εκεί που σήμερα πάνε. Δηλαδή, έχουμε το ηθικό έρισμα εμείς ως Πορτοκαλί Σύγχρονη Πόλη να πούμε: εγκαίρως μιλήσαμε και στην Παλιά Θητεία, εγκαίρως φωνάξαμε στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο. Αμέσως, μόλις ανέλαβε Δημοτική Αρχή, θέσαμε το θέμα και ξανά και ξανά και σε όλους τους τόνους. Και όταν είδαμε ότι δεν υπάρχει η απαραίτητη κινητικότητα, κάναμε συνέντευξη τύπου όπου δηλώσαμε σκέψεις, προθέσεις, διείδαμε κατευθύνσεις, προσπαθήσαμε να αντιδράσουμε και να δημιουργήσουμε ένα γενικό ξεσηκωμό. Από εκεί και πέρα, ως μέλος της Επιτροπής Παιδείας της ΠΕΔ, και εκεί κατέθεσα την άποψή μου και νομίζω βοήθησα στην κατεύθυνση να ενταθεί και ενετάθει η διαδικασία διεκδικήσεως ενός πανεπιστημίου στερεάς, λένε άλλοι, στερεάς με έδρα τη Λαμία, λέμε εμείς, αλλά παρόλα αυτά οι εξελίξεις είναι διαφορετικές. Είχαμε δει τις εξελίξεις, είπαμε δημοσίως που πάει, γι' αυτό και υπάρχουν ευθύνες. Υπάρχουν ευθύνες σήμερα, χθες, προχθές. Δεν είναι αυτή η δουλειά μας. Δουλειά μας σήμερα είναι να στοχεύσουμε, να πούμε ξεκάθαρα σε όλες τις πολιτικές παρατάξεις που θέλουν να εκφραστούν στο επόμενο κοινοβούλιο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, να έχουν μια καθαρή θέση και να έχουν μια απάντηση. Γιατί μόνο η στερεά, χωρίς πανεπιστήμιο, σε όλο το χάρτη της επικρατείας. Τα επιχειρήματα ότι υπάρχουν ακαδημαϊκά κριτήρια που δεν πληρούνται θα μας επιτρέψουν να πούμε ότι είναι καθόλου σεβαστά, πραγματικά πρέπει να υπάρχουν στόχοι, οράματα και κριτήρια, αλλά οφείλουμε να πούμε ότι και αυτά μπορεί να υπήρχαν, αλλά και κάτι άλλο, ότι γενικά η ίδρυση οποιοδήποτε ΑΕΗ ή ΑΤΕΗ και γενικά πανεπιστημίου ανώτατα όλα, ήταν απόρρια πολιτικών αποφάσεων. Άρα δηλαδή χρειάζεται πολιτική βούληση. Αυτό, πολιτική βούληση, απόφαση να το πω εγώ κύριε Σαγιά, για να γίνει. Γιατί είπατε είμαστε είναι απλό. Είναι δεδομένο, έτσι, είμαστε η μόνη περιφέρεια που δεν έχουμε πανεπιστήμιο. Το 2013 έκλεισε το ΑΕΗ στερεάς, το 2018 κλείνει από ό,τι φαίνεται από αυτά. Αυτά προκύπτουν από την παρουσία του κυρίου Υπουργού. Ο κύριος Υπουργός δεν μας τίμησε με την παρουσία του στη Λαμία, πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδος και έδρα της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, αλλά πήγε στα Ψαχνά. Η σημειολογία λέει πολλά. Οι εντόπιοι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις στους ψηφοφόρους τους και στην τοπική κοινωνία. Πρέπει να βρουν τα επιχειρήματα να μπορέσουν να πείσουν. Προσωπικώς δεν έχουμε πιστεί, αντιθέτως έχουμε άλλη άποψη, την οποία καταθέτουμε δημοσίως. Και κάτι τελευταίο για αυτό το θέμα. Εάν θέλει κάποιος να κάνει πανεπιστήμιο, δεν έχει παρά να πάρει την απόφαση, όπως σε μια μέρα συνεπτύχθησαν τμήματα των ΤΕΗ Αθηνών και έγινε ένα πανεπιστήμιο. Απόλυτα κατανοητό. Και κάτι άλλο, το ποσοτικό μέρος, γιατί όλοι λένε ότι πρέπει να μειωθούν. Καταλαβαίνουμε τις δεσμεύσεις που έχουν οι κυβερνήσεις. Από εκεί και πέρα, μετρήστε πόσα είναι στην Αττική. Λοιπόν, κατανοητό με πολλές πόντες. Λοιπόν, θα το αφήσουμε με άνω τελεία το συγκεκριμένο θέμα, κύριε Σαγιά, να ξανακάνουμε κουβέντα. Εμείς προειδοποιούμε από το βήμα αυτό συνολικότερα για το τι είναι καλύτερο να γίνει, έτσι. Δεν είμαστε πλέον αρμόδιοι, αλλά τουλάχιστον λέμε τι είναι το πιο σωστό. Επειδή όμως τρέχουν και άλλα θέματα, έχουμε τα ιαματικά, έχουμε την τοπική έτσι, κοινωνία μας, την τοπική καθημερινότητά μας, κύριε Σαγιά, και είστε και επικεφαλής συνδυασμού. Υπάρχουν πολλά θέματα. Είπαμε θα κάνουμε και άλλες κουβέντες. Βεβαίως, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά στην ατζέντα μας είναι ψηλά τα ιαματικά. Και επειδή είστε ένας άνθρωπος που παρουσιάζει προβληματισμούς και με το βιβλίο που παρουσιάσατε προσφάτως, βάζετε ζητήματα γενικότερα, κύριε Σαγιά. Και τα βάζουμε σε θετική κατεύθυνση. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε της στήρας αντιπολιτεύσεως. Προτείνουμε συνεχώς και ανοίγουμε θέματα τα οποία κάθε δημοτική αρχή, εάν τα διαχειριστεί με τον σωστό τρόπο, έχει κέρδος. Εμάς αυτό δεν μας συμφέρει. Το τονίζουμε. Αλλά δεν είμαστε στο στενό εγώ, είμαστε στο εμείς, τα ιαματικά. Όπως είπα και στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, οποιοδήποτε σόφρον άνθρωπος καθίσει σε ένα τραπέζι θα πει ποιος μπορεί να το φτιάξει αλφα το κράτος μου, η πολιτεία μου. Έφτιαξε κάτι αυτά τα χρόνια. Τραγικές είναι οι καταστάσεις και έχουμε από τα καλύτερα νερά πανελληνίως, πανευρωπαϊκός και παγκοσμίως με βάση τις επίσημες μετρήσεις. Μπορεί η πολιτεία, τόσα χρόνια έχει στέρηση.
Ποιος άλλος μπορεί, ο Δήμος. Του δίνονται τα εργαλεία και οι δυνατότητες. Υπάρχει μια γραφειοκρατία, υπάρχουν νόμοι, κανόνες, δεσμεύσεις από το παρελθόν. Έχουμε ζητήσει όμως να δουλέψουν πολύ πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, να υπάρχει καθαρό πεδίο. Και αν όχι και εκεί, τότε δεν φοβόμαστε ούτε τον επιχειρηματία, δεν είμαστε κατά του επιχειρήν. Θα θέλαμε όμως η επίσημη πατρίδα να τα διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Συνεπώς, ναι, θα πιέζουμε και ναι, θα γίνουν μικροπαρεμβάσεις σε όλα τα ιαματικά και ναι, είμαστε χαρούμενοι που θα γίνουν, που πιέζουμε, όπως είχαμε κάνει και για το κολυμβητήριο και γίνανε ενέργειες, αλλά μιλάμε για τη μεγάλη εικόνα. Σκεφτείτε, ένα μέρος των νερών αυτής της ποιότητας, αν είχε οποιοδήποτε στο εξωτερικό, θα τις πουλούσε για χρυσό. Και κρατάω μία σημείωση ότι εδώ οι εντόπιοι οφείλουν να έχουν πάντα ελεύθερη πρόσβαση. Πάντως, για τα ιαματικά, πολλοί καυτηριάσαν το γεγονός ότι, και μου το είπε σήμερα και κάποιος, κύριε Σαγιά, ότι κοντά στα ιαματικά και στο Λεωνίδα, χωρίς ίχνος ρατσισμού, έγινε ένα κάμπ μεταναστών. Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό και ποια κατεύθυνση μπορεί να πάρει. Με το γεγονός ότι μπορεί να δεχτούμε και όλα να σας βάλω και σε άλλη κλίμακα κουβέντας τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Πάντα μου αρέσει να σηκώνω το γάντι. Δεν ήταν εύστοχη η επιλογή της τοποθεσίας για πολλούς λόγους και οι ίδιοι που το έχουν επιλέξει θεωρώ ότι έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν ήταν εύστοχη αυτή η επιλογή. Ο χώρος των Θερμοπυλών ιστορικά, πολιτιστικά έχει άλλη σημειολογία αλλά και τουριστικά αναπτυξιακά. Πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Να σας πω και κάτι. Υπάρχει μία πρόταση που έχω καταθέσει παλιότερα πάλι στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων, στο επίπεδο πολιτισμού, στην Επιτροπή Πολιτισμού. Μας έχει χαρίσει ένα δώρο η ίδια η φύση, ο Θεός. Ο βράχος πάνω μπορεί να σμιλευθεί, να αλλαξευθεί και να είναι μορφή θνήσκοντος πολεμιστή. Είναι εντυπωσιακό αυτό, κρατήστε το, διότι αν το είχε άλλη χώρα, απλά θα φώτιζε, θα έκανε μια μικρή παρέμβαση με όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες βεβαίως που πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και από μακριά θα φωτίζονταν αυτό το καταπληκτικό σημείο και έτσι θα έρχονταν με μηδέν σχεδόν κόστος τουρισμός από όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει αναπτυξιακές προτάσεις, αυτό σημαίνει όραμα για τον τόπο μας, αυτό σημαίνει προχωράμε μπροστά. Όταν λοιπόν εκεί εισπράττει ένα hot spot και σημειώνω όπως πάντα κάνω ότι είναι άλλο να είσαι πρόσφυγας και χέρις όλων των δικαιωμάτων που υπάρχουν, άλλο το να είσαι μετανάστης με τις διαδικασίες που προβλέπονται και άλλο να έχεις εισέλθει παρανόμως ή παρατύπωση σε μια χώρα και αυτό είναι πολύ διαφορετικό. Και επίσης με προσοχή βλέπουμε πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία στον τόπο μας. Θέλουμε να πούμε λοιπόν ότι εκεί χωράει τρομερή ανάπτυξη. Το 2020 συμπληρώνονται 2.500 χρόνια από τη μάχη των Θερμοπυλών και αυτή η πρόταση που ακροθυγώς σας είπαμε θα αναπτυχθεί ενδελεχώς σε σύντομο χρονικό διάστημα. Νομίζουμε ότι θέλουμε και κάνουμε ένα μεγάλο, μια πρόταση δώρο στην περιοχή μας. Μπορεί όμως να χειροτερέψει η κατάσταση με τους μετανάστες ή λαθρομετανάστες ή εν πάση περιπτώσει. Αναλόγως μάλλον σε ποια κατηγορία είναι ο καθένας. Μπορεί να είναι και πρόσφυγες, δεν ξέρω. Που μπορεί να τους ξαναδεχτεί η Ελλάδα σύμφωνα με τις συνεννοήσεις, συμφωνίες που υπάρχουν και με τη Γερμανία, κύριε Σαγιά. Μα βλέπετε τι γίνεται. Η Γερμανία τι ήθελε, με τους Ναζί, με τον Χίτλερ, ήθελε να υπάρχει ψεύτικο κράτος των Σκοπίων και μάλιστα με την ονομασία εντός εισαγωγικών Μακεδονικό τότε, για να ικανοποιεί τους συμμάχους της. Εμείς που ήμασταν λοιπόν με την πλευρά των νικητών, εμείς που ήμασταν με την πλευρά αυτών που πολέμησαν τους Ναζί, ξαφνικά βρισκόμαστε υπόλογοι ιστορικά. Δεν βλέπουμε τι κάνουν σε αυτό το επίπεδο. Δεν βλέπουμε τι κάνουν με τα hot spot. Προσπαθούν να κάνουν τι την Ελλάδα. Αποθήκη ψυχών. Οι ταλέποροι άνθρωποι δεν είναι αυτοί που φταίνε. Οι άνθρωποι είναι τα εργαλεία πολιτικών. Βλέπουμε τις πολιτικές και εντυπωσιαζόμαστε από αυτούς που τις υποστηρίζουν, που έπρεπε να είναι εναντίον αυτών των πολιτικών. Είναι καταπληκτικό. Και φέρνουν ανθρώπους στην Ελλάδα και πνίγονται και είναι ηθική αυτούργοι ή ταλαιπωρούνται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι νομίζουν ότι είναι εντάξει. Αυτό λοιπόν είναι ευθεία βολή και θα σας το συνδέσω, επιτρέψτε μου, με το θέμα της υπογεννητικότητας της πατρίδος. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουμε υπογεννητικότητα. Ελληνόπουλα φεύγουν στο εξωτερικό και δισπουδασμένα που τα πλήρωσε η πατρίδα και έρχονται άλλοι άνθρωποι στον τόπο. Μιλούμε για αντικατάσταση πληθυσμού. Αυτό δεν το βλέπει η κυβέρνηση και δεν το βλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό θα δημιουργήσει διαλυτικές τάσεις στο εσωτερικό της. Μήπως είναι ζητήματα της νέας τάξης πραγμάτων, κύριε Σαγιά, τελικά? Και νομίζω ξεκάθαρα ναι, και δεν θα μετρήσω τα λόγια μου. Η νέα τάξη πραγμάτων που πολλοί μιλούσαν για συνωμοσιολογίες, όχι εσείς, όχι εγώ, από το παρελθόν προκύπτει αυτό. Νομίζω ξεκάθαρα βλέπουμε ότι δύο κόσμοι συγκρούονται και μάλιστα πρέπει να κρατήσετε ότι είναι πολύ μακριά από τη φράση που αρχικώς λέει ο κόσμος και χρησιμοποιήσατε εσείς περί ρατσισμού, διότι όσοι θέλουμε να προστατέψουμε τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις, το όμιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον, είμαστε στη μία πλευρά και μάλιστα είμαστε αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν να υπάρχουν τα έθνη, λαοί και διαφορετικότητα. Κρατήστε το αυτό. Αυτοί που θέλουν να τους ανακατέψουν σε όλο τον πλανήτη τσακίζουν τη διαφορετικότητα των λαών. Δηλαδή βάζουν δυναμίτη στα θεμέλια όλων των χωρών για να γίνει ένας παγκόσμιος χυλός,
της νέας τάξης πραγμάτων που θα διοικούν κλειστές ομάδες, λέσχες κτλ. Θέλω να κλείσουμε με το σκοπιανό, μακεδονικό, δεν ξέρω εσείς πώς το καθορίζετε. Αφορά και... στην μία και, και να κλείσουμε, ναι, αφορά στην θέμα, Μακεδονία η οποία είναι μία και είναι Ελλάδα. Πατριωτικό, φασιστικό λένε κάποιοι, πώς το αντιμετωπίζουμε. Καλά, είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό, δηλαδή, να χαρακτηρίζουν φασίστα τα εκατομμύρια των Ελλήνων, γιατί πρόκειται περί εκατομμυρίων που πορεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και σε όλες τις πόλεις καθημερινώς. Αν έχουν αρχίσει και καταλαβαίνουν ότι να λες τον αγνό Έλληνα, τον καθαρό, τον πατριώτη, να τον χαρακτηρίζει ακροδεξιό, φασίστα κτλ., γυρίζεις βάρος τους. Δεν αθρίζονται αυτοί που είπατε σε εκατομμύρια στην Ελλάδα. Είναι λάθος αυτό που κάνουν. Αγνοί άνθρωποι του λαού, οι οποίοι δεν θέλουν να εκχωρήσουν ίχνος από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δεν είναι το όνομα μόνο στο σκοπιανικό ή σκοπιανό θέμα ή όπως αλλιώς, είναι ότι πίσω από αυτό κρύβεται ο πυρήνας του αλυτρωτισμού των Σκοπίων, μιλούμε δηλαδή για εθνοτισμό ο οποίος βάλει ευθέως κατά της Ελλάδος και δεν υπάρχει από εκεί, μιλούμε για πρόβλημα στη γλώσσα η οποία είναι υβριδική, δεν είναι καν γλώσσα, είναι υβρίδιο, είναι αμόρφωμα και καταλαβαίνουμε ότι δίνουμε δικαιώματα τα οποία σε μέλλοντα χρόνια θα δημιουργήσουν πολέμους και συγκρούσεις στην περιοχή μας και το γνωρίζουμε. Συνεπώς, είναι καλό ότι και η Λαμία αντέδρασε με το υπέροχο συλλαλητήριο των απλών ανθρώπων και των φορέων και τέθη ξεκάθαρα μετά από αυτές τις συναντήσεις που γίνανε στις Πρέσπες ότι όπου Μακεδονία εκεί Ελλάδα, δηλαδή διεκδικούμε τα δικιά μας. Κύριε Σαγιά, σας ευχαριστώ για τον χρόνο, για την παρουσία στο κεντρικό μας. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή.